μέσα στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος τα οποία είχε βάλει ο Δήμος Κορινθίων, ότι αρχές Ιουνίου θα έχουν τοποθετηθεί οι πρώτοι κάδοι κομποστοποίησης, αυτό έγινε πράξη. Έτσι σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι τοποθετήθηκαν οι πρώτοι 20 κάδοι κομποστοποίησης. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε ότι μέσα στο επόμενο τριήμερο θα έχουμε τοποθετήσει αυτό ακριβώς το οποίο είχε αποφασιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο πρέπει να τονιστούμε ότι ομόφωνα το είχε ψηφίσει, να τοποθετηθούν και να μπούμε στο πρόγραμμα κομποστοποίησης σαν Δήμος Κορινθίων. Έτσι, πιλωτικά όπως είχαμε αποφασίσει, στο κέντρο της πόλης Κορίνθου και τις επόμενες μέρες μέχρι τέλος του μήνα θα τοποθετηθούν και οι κάδοι στην περιοχή του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Άσου Λεχαίου. Μπαίνει κάτι νέο στη ζωή μας. Αυτό είναι η κάδη κομποστοποίησης. Όπως βλέπετε και εσείς, διακριτικό για να ξεχωρίζουν από τους άλλους κάδους τους πράσινους είναι οι κάδοι αυτοί που έχουν το κίτρινο καπάκι και έχουν τοποθετημένα και στις τέσσερις πλευρές τους αυτοκόλλητα τα οποία ενημερώνουν ότι είναι κάδοι κομποστοποίησης. Επίσης μπροστά στο καπάκι του υπάρχει ένα κόκκινο χαρτί το οποίο λέει ότι εκεί ρίχνουμε μόνο για κομπόστ μέσα και ευκαιρία μου δίνεται να πούμε τι ρίχνουμε μέσα σε αυτόν τον κάδο. Μέσα σε αυτόν τον κάδο ρίχνουμε οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με φρούτα, με λαχανικά, με ζυμαρικά, με γαλακτοκομικά, με οτιδήποτε έχουμε παγώσιμο και ότι υπάρχει μέσα στο σπίτι μας. Δηλαδή, είτε από την επεξεργασία που κάνουμε σε κάποια λαχανικά για να τα φτιάξουμε και να παρασκευάσουμε το φαγητό μας, είτε το υπολείμματα αυτών των φαγητών τα ρίχνουμε μέσα σε αυτόν τον κάδο. Επίσης, μέσα σε αυτόν τον κάδο ρίχνουμε, και είναι πολύ βασικό αυτό γιατί πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει, τα χαρτιά υγείας που χρησιμοποιούμε μέσα στις τουαλέτες. Τα χαρτιά κουζίνας που χρησιμοποιούμε στην κουζίνα μας και τις χαρτοπετσέτες που χρησιμοποιούμε στο τραπέζι μας. Όλα αυτά μικρά χαρτάκια τα οποία δεν πάνε στην ανακύκλωση πέφτουν μέσα στον κάδο κομποστοποίησης. Μέσα σε αυτόν τον κάδο κομποστοποίησης μπορούμε να ρίξουμε επίσης τα υπολείμματα από τον καζόν τα οποία έχουμε ή μικρά κλαδέματα από κλαριά τα οποία κλαδεύουμε είτε στον κήπο μας, είτε στην αυλή μας, είτε στο μπαλκόνι και χρησιμοποιούμε και τα ρίχνουμε μέσα σε αυτόν τον κάδο. Τι συμβαίνει από εκεί. Από εκεί και πέρα. Και αυτό είναι μια διευκρίνηση η οποία πρέπει να γίνει. Δεν έχει καμία σχέση με την οικιακή κομποστοποίηση που πολλοί κόσμος γνωρίζει και με ρωτάει γι' αυτό. Μέσα σε αυτό το κάδο ρίχνουμε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει σχέση με υπολείμματα φαγητών. Δεν ξεχωρίζουμε. Ρίχνουμε ακόμα και κρέατα, κόκαλα από κρέατα, ρίχνουμε κόκαλα από ψάρια, χρησιμοποιημένα, κατασκευασμένα, παρασκευασμένα δηλαδή στο φαγητό τους, είτε και πριν από αυτά. Ρίχνουμε μέσα εκεί οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με φρούτα και λαχανικά. Παραδείγματος χάρη αυτή την εποχή που είναι μια εποχή που χρησιμοποιούμε πολύ, ας πούμε, παραδείγματος χάρη το καρπούζι ή πορτοκάλια που φτιάχνουμε για χυμό. Για χρησιμοποιημένες φρούτες που μένουν, αυτά που έχουν, τα υπολείμματα που μένουν, τόσο από αυτά, ούτε και από τα πορτοκάλια και από όλα τα άλλα φρούτα, τα ρίχνουμε μέσα σε αυτόν τον κάδο. Τι συμβαίνει από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα, εμείς σε πολύ συχνή βάση θα γίνεται αποκομιδή. Θα γίνεται αποκομιδή και σε σύμβαση με μια εταιρεία την οποία έχει συνάψει ο Δήμος, προχωράει η διαδικασία της παραγωγής του κομπόστ. Μόλις παρασκευαστεί το πρώτο κομπόστ, τώρα πιστεύω το καλοκαίρι, με 40 μέρες έως 2 μήνες, θα έχουμε την παραγωγή του πρώτου κομπόστ, του πρώτου βιολογικού λιπάσματος, για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι και το κομπόστ. Αυτό άμεσα θα διατεθεί προς το τομέα πρασίνου του Δήμου Κορινθίων να χρησιμοποιηθεί στα γκαζόν και στα παρτέρια που έχει ο Δήμος στην κατοχή του. Αν υπάρχει συμμετοχή μεγάλη από τον κόσμο και υπάρχει μεγάλη παραγωγή στο κομπόστ, να είστε σίγουροι ότι από αυτό θα δοθεί και σε όποιον δημότη μας επιθυμεί να χρησιμοποιήσει αυτό το κομπόστ, αυτό το λίπασμα, είτε στην αυλή του, είτε στο μπαλκόνι του σπιτιού του, στα λουλούδια του, είτε στον κήπο του. Αυτό είναι μέσα σε ένα ανταποδοτικό προς τον δημότη ο οποίος θα συμμετέχει. Όμως η μεγάλη προσφορά του δημότη στη συμμετοχή του, γιατί εγώ το λέω και θα το πω και πιο λαϊκά, πρέπει να βάλει πλάτη ο δημότης. Αν ο δημότης δεν συμμετέχει και δεν βοηθήσει αυτό το πρόγραμμα κομποστοποίησης, θα αποτύχει. Και επειδή είμαστε πρώτοι στην περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα που χρησιμοποιούμε τέτοιο πρόγραμμα κομποστοποίησης επίσημα με κάδους κομποστοποίησης, νομίζω ότι είμαστε καταδικασμένοι να πετύχουμε. Θα πρέπει να είμαστε αυτοί εμείς που θα δείξουμε το δρόμο ώστε να δημιουργηθεί η κομποστοποίηση και μαζί με την ανακύκλωση να πετύχουμε το στόχο που έχουν θέσει τόσο η κυβέρνηση αλλά και όλο το Υπουργείο για μείωση των αστικών απορριμμάτων. Θα πρέπει να πετύχουμε τη μείωση των αστικών απορριμμάτων γιατί έτσι θα έχουμε κέρδος όλοι. Μέσα στο πρόγραμμα που προχωράει η περιφέρεια για ολοκληρωμένη διαχείριση θα πρέπει να πηγαίνουμε όσο το δυνατόν μικρότερη ποσότητα προς επεξεργασία. Έτσι θα έχουμε πολύ πιο λίγο κόστος και εγώ πιστεύω ότι αν έχουμε μια πολύ καλή επιτυχία στην κομποστοποίηση και αναβαθμίσουμε και προωθήσουμε ακόμα περισσότερο
την πολύ καλή πορεία που έχουμε στην ανακύκλωση, γιατί αυτό πρέπει να το πούμε. Και εγώ να ευχαριστήσω τους συνδημότες μας, γιατί ήδη τον προηγούμενο μήνα ξεπεράσαμε τους 350 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών, μια πολύ καλή ποσότητα. Όμως μπορούμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Και πρέπει να στηρίξουμε και την ανακύκλωση παρέα με την κομποστοποίηση. Με επιτυχία και στα δύο, να ξέρετε ότι θα έχουμε μειώσει πολύ και κάποια στιγμή δεν θα χρειάζονται καν οι πράσινοι κάρτε. Εφόσον δημιουργηθεί και το πράσινο σημείο από το Δήμο, πολύ σύντομα και αυτό, στα οποία θα πηγαίνουμε τα ρεύματα, να πηγαίνουμε να ρίχνουμε τα μέταλλα, τις μπαταρίες και όλα τα άλλα που δεν πηγαίνουν ούτε για ανακύκλωση ούτε για κομποστοποίηση, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε στην ευχάριστη θέση να μην έχουμε καθόλου πράσινο κάρτε. Με πολύ καλή επιτυχία στην ανακύκλωση, με συμμετοχή στην κομποστοποίηση που είναι πολύ βασικό, πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Να ενημερώσω τον κόσμο όμως, γιατί με ρωτάει ο κόσμος ο οποίος είναι εκτός του κέντρου. Από Συνοικισμό, από Αγιώργια, από Αγιανιώτικα, από Εξαμήλια και από την ευρύτερη περιοχή, όπως θα κάνω και εγώ. Καλό θα είναι και οι υπόλοιποι συνδημότες μας, όταν έχουν τέτοια προϊόντα, τέτοια απορρίμματα για κομποστοποίηση, καλό θα είναι να τα μεταφέρουν στο κέντρο της πόλης, στο οποίο θα υπάρχουν διάσπαρτα πάνω από 90 κάδη κομποστοποίηση αρχικά. Θα τοποθετηθούν από το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, από τη Γεωργίου Παπανδρέου έως και το λιμάνι, και από τα Καλάμια έως και τις γραμμές του τρένου. Μέσα σε αυτό το φανταστείτε το κομμάτι της πόλης, στο κέντρο της πόλης Κορίνθου, θα υπάρχουν τέτοιοι κάδοι. Τέτοιοι κάδοι με κίτρινο καπάκι. Καλό θα είναι και αυτοί που δεν μένουν σε αυτή την περιοχή να παίρνουν τα απορρίμματά τους και να τα ρίχνουν μέσα. Όπως καλό θα είναι, όταν υπάρχεται για υπολείμματα φαγητών, καλό θα είναι να μπαίνουν σε μια σακούλα μέσα για να μην δημιουργούν πρόβλημα και λερώνουν τους κάδους. Τους οποίους όμως, να ξέρετε ότι εμείς, σαν τομείας καθαριότητας, μια φορά τουλάχιστον το μήνα τους κάνουμε πλήσιμο για ευνόητους λόγους. Πιστεύω και ευελπιστώ στη συμμετοχή του Δήμου, νομίζω, των Δημοτών μας. Νομίζω ότι θα συμμετέχουν. Είναι μια κίνηση η οποία δεν έχει να κάνει με καμία παράταξη. Ήδη η διαπαραταξιακή, του οποίου εγώ οφείλω να ευχαριστήσω που συμμετείχαν στην αρχική ενημέρωση και στην όλη διαδικασία της τοποθέτησης των κάδων, υπάρχει μια ομοφωνία και μια ομοψυχία να προχωρήσει αυτό το βασικό σύστημα κομποστοποίησης, το οποίο θα έχει πολύ ευεργετικά αποτελέσματα για το Δήμο μας. Νομίζω και πιστεύω ότι ο κόσμος θα συμμετάσχει. Θα συμμετάσχει γιατί στην εποχή κρίσης που ζούμε καταλαβαίνει, κατανοεί την ανάγκη την ανάγκη να ενισχυθεί η ανακύκλωση, την ανάγκη εν τέλει, και αυτός είναι και ο σκοπός όλων μας, να μειώσουμε τα αστικά απορρίμματα. Μέχρι την Παρασκευή πιστεύω ότι θα έχουμε τοποθετήσει όλο τον αριθμό των κάδων σε αυτό το σημείο του κέντρου της πόλης, και μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε και επίσημα τα αποτελέσματα της πρώτης εβδομάδας της κομποστοποίησης. Λογικά, επειδή πολλοί κόσμοι δεν έχουν ενημερωθεί, και εγώ να σας ευχαριστήσω κύριε Ανασούλη για την ενημέρωση την οποία προσφέρετε, και μέσα στο επόμενο δίμηνο θα έχουμε και την παραγωγή του πρώτου κομπόστ, του βιολογικού λιπάσματος, να το πούμε πιο απλά και να καταλαβαίνει και ο κόσμος, και να είμαστε στην ευχάριστη θέση να το επεκτείνουμε τόσο στον, όπως έχει εγκριθεί για το πιλωτικό πρόγραμμα, μέσα από το πιλωτικό πρόγραμμα για τον πρώην Δήμο Άσου Λεχέντη Καποτιστριακό, αλλά πολύ σύντομα να έχουμε τη δυνατότητα όλο αυτό να το επεκτείνουμε σε όλο το Δήμο, και έτσι να έχουμε αρχικά επιτύχει αυτό που ζητάει η κεντρική πολιτική εξουσία, να υπάρξει αυτή τη στιγμή ανακύκλωση, κομποστοποίηση, επαναχρησιμοποίηση, για να έχουμε έτσι απετύχει το στόχο μας, που είναι μείωση των αστικών απορριμμάτων.